Γιατί πρέπει να κάνω γαστροσκόπηση και ποιες είναι οι ενδείξεις της γαστροσκόπησης. Εάν θέλετε να μάθετε την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ένα πολύ ωραίο βίντεο. Γεια σας φίλες και φίλοι του πεπτικό.gr. Ονομάζομαι Χρήστος Ζαβός και είμαι γαστρεντερολόγος στη Θεσσαλονίκη. Εάν είναι η πρώτη φορά που βλέπετε αυτό το κανάλι, παρακαλώ κάντε μια εγγραφή εδώ από κάτω, γιατί θα ακολουθήσουν πολύ σημαντικά βίντεο. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα στην Κατερίνη με τον αγαπητό συνάδελφο γαστρεντερολόγο κ. Εμμανουήλ Γαβαλά, διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να σας πούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί και πότε πρέπει να κάνουμε γαστροσκόπηση. Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Ένα χαιρετισμό στους φίλους μας που μας παρακολουθούν. Καλημέρα και από μένα, από εκ μέρους της Κατερίνης. Από την Κατερίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση τον εκλεκτό συνάδελφο δόκτωρα Χρήστο Ζαβό. Να πω ότι είναι μεγάλη τιμή μου, Χρήστο, και η δεύτερη παρουσία μου στο κανάλι και ειδικά όταν πλέον είναι μια παρουσία στο μεγαλύτερο παγκοσμίως κανάλι στο YouTube γαστρολογικού περιεχομένου. Συνεπώς αποτελεί μεγάλη τιμή για έναν γαστρολόγο νέο η συμμετοχή σε αυτά τα βίντεο. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, συγχαρητήρια για την παρουσία. Το πρώτο μας βίντεο ήταν πριν από 5 μήνες περίπου. Ήταν για το πώς προλαμβάνουμε τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλες και φίλοι, διότι με την ανταπόκριση που δείξατε μας ενθαρρύνατε να κάνουμε και συνέχεια και αυτό το βίντεο. Το πρώτο βίντεο που κάναμε με τον κύριο Γαβαλά είχε πάνω από 20.000 προβολές μέσα στους πρώτους μήνες της κυκλοφορίας του. Και είναι νομίζω και η μεγαλύτερη ανταμοιβή και η μεγαλύτερη ικανοποίηση για όλο τον κόπο που κυρίως συνεισφέρει εσύ Χρήστο στο γύρισμα και στην οργάνωση του βίντεο για την ανταπόκριση του κόσμου και ότι δεν το λέμε επειδή είμαστε εμείς κάτι, ότι παίρνοντας κατά τις πληροφορίες κάποιος κόσμος σώζει πολύτιμα χρόνια από τη ζωή του. Έτσι. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να νιώσει ένας γιατρός για κάποια πράγματα που φαίνονται λίγο εκτός του έργου μας, θέλουν πολύ μεγαλύτερο κόπο, αλλά τελικά αξίζουν. Νομίζω και είναι άκρως ιατρική βοήθεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τη γαστροσκόπηση. Λοιπόν, τι είναι Μανώλη μου η γαστροσκόπηση? Η γαστροσκόπηση είναι μία από τις πιο σύγχρονες ιατρικές εξετάσεις. Αποτελεί από τις βάσεις της ειδικότητάς μας της γαστρολογίας, αποτελεί από τις μεγαλύτερες εξελίξεις, νομίζω, της σύγχρονης ιατρικής τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι κάτι μεταξύ μιας απλής για τον ασθενή πλέον και θα το εξηγήσουμε αυτό διαγνωστικής εξέτασης και επέμβασης, με την έννοια ότι δεν μπορούμε και να τα απλοποιούμε όλα, ειδικά για τον γιατρό. Είναι κάτι παραπάνω από μια διατυχωματική, δηλαδή εκτός σώματος εξέταση. Επεμβαίνουμε με ένα όργανο το οποίο πλέον με την συνεισφορά της τεχνολογίας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και δεν δυσφορεί ο ασθενής, συνεπώς ο ασθενής αντιμετωπίζει μια απλοποιημένη γι' αυτόν εξέταση και μέσα από αυτόν τον τρόπο επεμβαίνουμε στο σώμα του, βλέπουμε εξολυχιστικά. Βλέπουμε με τη γαστροσκόπηση, ποια είναι τα σημεία του σώματος που βλέπουμε με τη γαστροσκόπηση? Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Παλιά είχα ακούσει ένα πολύ παλιό εκλεκτό συνάδελφο, λέει ότι θα του κάνω ισοφαγογαστρό δωδεκαδακτυλοσκόπηση. Συνεπώς δεν βλέπουμε μόνο το στομάχι. Έτσι. Βλέπουμε τρία όργανα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για όλη τη λειτουργία του οργανισμού. Κρύβουν πολλές φορές παθογένεια την οποία δεν υποψιαζόμαστε, μπορεί να εξελιχθεί και σε κάτι κακό. Και μπορούν να είναι και η απάντηση, η εξέταση ενδελιχής οπτικά και βιοψικά, δηλαδή να πάρουμε και κομματάκια από τον ιστό, θα το αναλύσουμε παρακάτω, αυτών των τριών οργάνων, να είναι η απάντηση σε πολλά ερωτήματα που έχει ο ασθενής. Και επιπλέον ότι παρεμβαίνουμε και αν χρειαστεί κάτι πιο. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι του πεπτικό.gr, με τη γαστροσκόπηση δεν ελέγχουμε μόνο το στομάχι, ελέγχουμε το φάρικα, τον ισοφάγο, το στομάχι και το πρώτο μέρος του λεπτού εντέρου που λέγεται 12 δάκτυλο. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή την δίωδο, το κανάλι αυτό, της διόδου της τροφής από το στόμα, το φάρικα, τον ισοφάγο, το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο. Το δωδεκαδάκτυλο είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι το πρώτο μέρος του λεπτού εντέρου εκεί που γίνεται η απορρόφηση των τροφών. Έτσι δεν είναι, Μανώλη? Ακριβώς, ναι, και κρύβει αρκετές παθήσεις
από του 12ου κρύβονται πίσω από πολλά κοινά συμπτώματα. Το αντιμετωπίζουν όλοι οι συνάδελφοί μας στην καθημερινή. Ωραία, θα τα πούμε τα συμπτώματα. Πες μου λοιπόν, Μανώλη, να πούμε εδώ στους φίλους μας, να εξηγήσουμε, ποιες είναι οι κατηγορίες της γαστροσκόπησης. Δηλαδή, η γαστροσκόπηση σε ποιες δύο μεγάλες κατηγορίες ταξινομείται. Είναι η διαγνωστική και η θεραπευτική. Ποιες είναι οι διαφορές, δηλαδή να εξηγήσουμε τι κάνουμε στη διαγνωστική γαστροσκόπηση και τι κάνουμε στη θεραπευτική γαστροσκόπηση. Στη διαγνωστική γαστροσκόπηση, η οποία καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσκοπήσεων που γίνεται παγκοσμίως και στη χώρα μας, είτε σε νοσοκομεία είτε σε ιδιωτικά ιατρία, καλεί το ασθενή να υποβληθεί σε μια εξέταση προκειμένου να διαγνώσουμε πιθανές παθήσεις. Δηλαδή, μέσω της κάμερας που τοποθετούμε στο σώμα του, κάθε μια κάμερα εισέρχεται στο σώμα του μέσα από ένα μακρύ, πολύ λεπτό πλέον σωλήνα εύκατο με τα σύγχρονα. Μόλις 7 χιλιοστά διάμετρος, είναι σαν μια κόρα ψωμιού, σαν μια μπουκιά. Δεν πονάει αυτό, περνάει εύκολα, δεν τραυματίζει, γιατί είναι ελαστικός εύκαμπτος ο σωλήνας, έτσι. Ένα ψίχουλο θα έλεγα, γιατί πιο πολύ φοβούνται τι θα μπει στο στόμα τους, ναι. Και δεν τραυματίζει, έχει μεγάλη κινητικότητα και ακρίβεια αυτό ο σωλήνας μέσα από τις κινήσεις που θα κάνει ο συνάδελφος, ο γαστρεντερολόγος. Φωτίζει όλες τις πτυχές και όλες τις πλευρές αυτών των τριών οργάνων, φτάνει περίπου μέχρι και σε μήκος 40-50 εκατοστά στο λεπτό έντερο. Και μπορούμε, συμπληρώνοντας βέβαια πάντα με τις απαραίτητες βιοψίες, ακόμα και σε φυσιολογικό βλεμμοβόνο, και θα το εξηγήσουμε παρακάτω, μπορούμε να αποκλείσουμε, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ή να διαγνώσουμε πολλά νοσήματα. Η επεμβατική ενδοσκόπηση, που είναι μικρότερο κομμάτι, αλλά εξίσου σημαντικό και πολλές φορές ζωτική σημασία, είναι οι ενδοσκοπήσεις, οι επεμβάσεις που γίνονται, που παλιά χρειαζόταν χειρουργική ανοιχτή επέμβαση, ώστε να σταματήσουμε, να φέρουμε σε ύφεση ή να εξαφανίσουμε εντελώς κάποια παθογένεια. Πες μου, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά ένα γαστροσκόπιο για να αντιμετωπίσουμε μια πάθηση. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε μέσω του γαστροσκοπίου, μέσω της γαστροσκόπησης. Ποικίλοι τρόποι. Πες, πάρει κάποια παραδείγματα. Από τα πιο απλά πράγματα, να κόψουμε έναν πολύποδο του στομάχου. Ναι. Να διαστήλουμε μια στένωση γιατί ο ασθενής δεν μπορεί να φάει. Να τοποθετήσουμε μια γαστροστομία σε έναν ασθενή κατακυκλημένο, ο οποίος έχει αδυναμία σύντησης, προκειμένου να μην τοποθετηθεί χειρουργική γαστροστομία. Ναι. Που είναι πολύ πιο επώδυνη η διαδικασία και μεγάλη και κοστοβόρα, να σταματήσουν μια αιμορραγία πεπτικού από τα πιο κοινά. Αν αιμορραγείται από το στομάχι ή το δωδεκαδάκτυλο ή τον ισοφάγο, υπάρχει τρόπος μέσα από τη γαστροσκόπηση να σταματήσουμε την αιμορραγία και να σώσουμε τον ασθενή. Έτσι, το οποίο είναι και το πιο κοινό. Το πιο κοινό είναι αυτό. Ζωτικό, ας πούμε, και σωτήριο για τον ασθενή. Και πλέον με την εξέλιξη των οργάνων, σε πολλά κέντρα πλέον μπορεί να γίνει και αφαίρεση και πρώιμων ακόμα καρκινοματοδών βλαβών, με την κατάλληλη βέβαια σταδιοποίηση, τον κατάλληλο έλεγχο και με κάποια κριτήρια να αποφύγει ο ασθενής ή να γλιτώσει για κάποιο καιρό το χειρουργείο. Και επίσης, αν κάποιος έχει κυρσούς στον ισοφάγο, που είναι κάποιες διατεταμένες φλέβες λόγω κύρωσης του ύπατος, μπορούμε να βάλουμε ελαστικούς δακτυλίους και να τους δέσουμε αυτούς τους κυρσούς και να μην υπάρχει πρόβλημα με αιμορραγία, να σωθεί ο ασθενής από την αιμορραγία. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, Μανώλη μου, να δούμε ποιες είναι οι ενδείξεις. Για ποιο λόγο δηλαδή κάποιος ασθενής, έτσι, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που πρέπει να έχει για να πει ο γαστρεντερολόγος, κοίτα να δεις εδώ, θέλεις να γίνει μια γαστροσκόπηση για να δούμε τι υπάρχει μέσα, για ποιος ο λόγος είναι αυτός που προκαλεί αυτά τα συμπτώματα. Τι συμπτώματα δηλαδή πρέπει να έχει ένας ασθενής για να πάρει τηλέφωνο τον γαστρεντερολόγο και ο γαστρεντερολόγος να του πει, ξέρεις τι, έλα να κάνουμε μια γαστροσκόπηση, να δούμε από πού προέρχονται αυτά τα συμπτώματα. Τα πιο κοινά είναι ο πόνος στο στομάχι, νομίζω. Αν πονάει το στομάχι σας ή έχετε μια καούρα, μια ξυνήλα, μια παλινδρόμηση, ναι, θα πρέπει να έρθετε στον γαστρεντερολόγο. Για ποιο λόγο να κάνει μια γαστροσκόπηση? Εμείς αυτό που θέλουμε να αποκλείσουμε είναι όταν υπάρχει πόνος στο στομάχι, το οποίο είναι χαρακτηριστικό μετά από ένα αναλυτικό ιστορικό που να πάρουμε, ότι είναι από το στομάχι, να αποκλείσουμε την ύπαρξη κάποιου έλκους, μια σοβαρή γαστρίτιδα, μια άλλη εξεργασία όπως λέμε εμείς, ίσως και νεοπλασματική, η οποία να δημιουργεί πόνο. Ακόμα και μόνο αυτό, ενώ ασθενής είναι κατά τα άλλα σε πολύ καλή κατάσταση. Και επίσης σε συμπτώματα που είναι κοινά, δηλαδή όλοι μπορεί να έχουμε μια παλινδρόμηση, όπως είπε ο συνάδελφος Χρήστος. Στις γιορτές μπορεί να έχουμε καούρες και ξυνήλες μετά από ένα βαρύ γεύμα. Ασθενείς οι οποίοι έχουν μόνιμα τέτοια συμπτώματα, επίσης πρέπει να ξεπεράσουν λίγο τον κίνδυνο του πήρα το αντιόξινο από το φαρμακοποιό, πήρα από τον γείτονα το αντιόξινο. Πρέπει να επισκεφτούν γαστρολόγο ανάλογα με άλλους παράγοντες κινδύνου.
Μπορεί να κρύβουν από μια βαριά ισοφαγήτιδα, μπορεί να κρύβουν άλλες καινούργιες κλινικές οντότητες και μπορεί να κρύβουν μέχρι και προνεοπλασματικές προκαρκινοματώδεις καταστάσεις όπως ο ισοφάγος Μπάρετ, πράγμα το οποίο θέλουν αναγνώριση, ταυτοποίηση, λήψη βιοψιών και πολύ καλή παρακολούθηση, συνάδελφε Χρήστο. Λοιπόν, δείτε, εάν έχετε, φάτε ένα βαρύ γεύμα και σας νιώσετε ένα πόνο στο στομάχι ή έχετε μια παλινδρόμηση, δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε. Πάρτε μια μαστίχα της χείου σε κάψουλες, πάρτε ένα αντιόξινο και δείτε μήπως περάσουν τα συμπτώματά σας έτσι. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε χωρίς λόγο. Όμως, εάν αυτά τα συμπτώματα επιμένουν ή εάν αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά την ηλικία των 50 ετών για πρώτη φορά και συνοδεύονται από διάφορα άλλα προβλήματα, όπως είναι μια οδυνοφαγία, δηλαδή να πονάει ο ισοφάγος κατά την κατάποση, ή αν είναι μια δυσκαταποσία, νιώθετε δηλαδή ότι κάπου μπλοκάρει, καταπίνετε και κάπου μπλοκάρει η τροφή σας, αυτά όλα θα πρέπει να μας ανησυχήσουν και να πούμε ότι κοιτάξτε, δείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο στο γαστρεντερολόγο για να κλείσετε μια γαστροσκόπηση. Αυτό θα μας λύσει από πάρα πολλά προβλήματα, θα διαγνώσει προβλήματα στον ισοφάγο τα οποία είναι δύσκολο να διαγνωστούν διαφορετικά, μόνο με τη γαστροσκόπηση διαγνώσκονται. Και φυσικά θα δοθεί και η κατάλληλη λύση, η κατάλληλη θεραπεία. Αν δεν γίνει η γαστροσκόπηση και πούμε ότι ξέρεις τι, εγώ θα πάρω ένα αντιόξινο, θα πάρω μια μαστίχα της χείου σε κάψουλες και θα περάσει, δεν γίνεται έτσι το πρόβλημα. Φυσικά, εάν αυτά τα συμπτώματα επιμένουν, δεν λέμε ότι θα φάμε κάτι βαρύ και θα μας ενοχλήσει και μετά την επόμενη μέρα θα είμαστε καλά. Άρα είναι η χρονιότητα. Είναι η χρονιότητα και παίζει ρόλο και η ηλικία. Αν είναι τα συμπτώματα αυτά αφορούν στις ηλικίες άνω των 50 ετών, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια γαστροσκόπηση. Υπάρχουν όμως και οντότητες, αντιτέφερες, οι οποίες και κάτω από 50 και στα 30 και στα 20 πρέπει να διερευνηθούν νομίζω κάποια συμπτώματα. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα? Σαν συμπτώματα, σαν δηλαδή η αίσθηση που έχει ο ασθενής, εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτά που λέμε συμπτώματα συναγερμού, ακόμα και η ηλικία είναι νεαρή. Ας πούμε, η ανικανότητα, η αδυναμία να καταπίνουμε την τροφή μας, το να σημειώνει το φαγητό μας στον ισοφάγο. Μπορεί να κρύβει μια στένωση, μπορεί να κρύβει κάτι απλό, ένα σπασμό. Το πρώτο όμως το οποίο πρέπει να αποκλειστεί με βάση τα καινούργια δεδομένα, τα οποία είναι συναρπαστικά στην ειδικότητά μας που εξελίσσονται, είναι να πρέπει να αποκλειστεί μια διέγερση ανοσολογική στον ισοφάγο μας που λέγεται ισοφιλική ισοφάγητα, μια καινούργια κλινική οντότητα, ακόμα και σε νέους ανθρώπους, ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι fit, δεν καπνίζουν, δηλαδή δεν φοβόμαστε αν 25 χρόνια για κακοήθεια. Όχι. Άρα, μην πανικοβληθείτε εσείς 25 χρόνια ότι έχετε καρκίνο. Έτσι. Μπορεί σίγουρα να βοηθηθεί ενδοσκοπικά και αφού υποβληθεί σε ενδοσκόπηση και αποκλειστούν 2-3 εντότητες νεαρότερων ηλικιών, εκεί πέρα μετά να αντιμετωπίσουμε εμπειρικά το ποιο πρόβλημά του. Η ΕΜΕΤΗ. Νομίζω ένας νέος ο οποίος κάνει συνέχεια ΕΜΕΤΟΥΣ δεν μπορούμε να το αποδείξουμε στο ψυχολογικό παράγοντα μόνο. Δεν μπορούμε να λέμε αυτό που λέγαμε παλιά είναι νεύρο στομάχου. Πρέπει πρώτα να αποκλείσουμε ότι το στομάχι του είναι βατό, ότι δηλαδή το όργανο μπαίνει με άνεση, ότι δεν έχει κάποια φρόνια φλεγμονή, κάποια νεοπλασία, κάποιο φλεγμονώδες νόσημα, κάποιο συστηματικό νόσημα. Και αφού τα αποκλείσουμε όλα αυτά, μετά με σωστό και ακριβή τρόπο να δώσουμε τις ανάλογες οδηγίες και καθιζυγάτο στην ασθενή. Μια παρένθεση, εγώ βλέπω ότι αρκετοί ασθενείς ζητάνε να κάνουν ενδοσκόπηση και καθιζυγάνονται και υφίεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το σύμπτωμα χρήστων και μετά την ενδοσκόπηση διαβεβαιώνοντας ότι δεν βρήκαμε τίποτα, ότι είναι καθαρές και βιοψίες. Τώρα, αυτά λοιπόν τα συχνότερα συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να σας οδηγήσουν να πάρετε τηλέφωνο τον γαστρεντερολόγο. Δηλαδή, δυσκαταποσία, δυσφαγία, οδυνοφαγία, πόνο στο στομάχι, καούρες, παλινδρόμηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα τα οποία δεν τα δίνουμε σημασία και κρύβουν παθολογία από το στομάχι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια γαστροσκόπηση. Αυτά είναι, Μανώλη μου, κατά τη γνώμη μου, είναι τα φουσκώματα, τα αέρια, οι διάρειες, τα οποία τι μπορεί να κρύβουν. Μπορεί να κρύβουν μια δυσαπορρόφηση καταρχά από το λεπτό έντερο. Το πλέον σημαντικό πρέπει να αποκλείσουμε, το οποίο αποκλείεται και με την ενδοσκόπηση, δηλαδή με την οπτική ανάλυση και καταγραφή του φλενογόνου του λεπτού έντερου, του 12δακτύλου, όπως είπε πριν ο εκλεκτός συνάδελφος Χρήστος. Αλλά με βάση τα δεδομένα της αισθητικά παγκοσμίως θέλουν και πολλαπλή λήψη βιοψιών τόσο από την αρχή του λεπτού έντερου, την ένωση του λεπτού στομάχου, εμείς το λέμε βολβό, όσο κυρίως και από την αρχή του 12δακτύλου, τη δεύτερη μοίρα. Δεύτερη μοίρα του 12δακτύλου, εκεί που γίνεται η απορρόφηση των τροφών και πρέπει να δούμε τις λάχνες. Για ποια είναι αυτή η πάθηση που είναι η πιο συχνή
και δημιουργεί σύνδρομο της απορρόφησης, διάρειες, ανεμία, φουσκώματα, αέρια κλπ. Είναι κοιλιοκάκη, η οποία μόνο ενδοσκοπικά, δηλαδή μόνο με γαστροσκόπηση, διαγνώσκεται και συνεπικουρικά και με άλλους ορολογικούς δείκτες, αντισώματα κλπ. Αλλά κυρίως είναι με τη γαστροσκόπηση λήψη βιοψιών από τη δεύτερη μοίρα του δεκαδεκτύλου, όπου η κοιλιοκάκη τι ακριβώς είναι, Εμμανουήλ? Είναι μια αυτοάνωση φλεγμονή, μια αυτοάνωση ενός του λεπτού εντέρου, όπου αντισώματα του οργανισμού, δηλαδή ο ίδιος ο οργανισμός με μια κάποιες αταραχές του νοσοποιητικού, δεν ρυθμίζεται καλά το νοσοποιητικό, διεγείρεται με πρώτη και κύριο παράγοντα στη διέγεση αυτής της ανοσολογικής αντίδρασης, την γλουτένη. Μια πρωτεΐνη δηλαδή, η οποία υπάρχει σε κάποια συγκεκριμένα σιτήρα. Ωραία, είναι το σιτάρι, το κριθάρι, η βρώμη και η σίκαλη που περιέχουν γλουτένη. Ακόμη και το ψωμί της ΖΕΑΣ που λένε ότι δεν έχει γλουτένη, έχει γλουτένη. Αυτές είναι μπούρδες που λένε, τέλος πάντων. Ακόμα και τα προϊόντα που λένε ότι δεν περιέχουν γλουτένη και δεν ελεγχόμαστε, δεν περιέχουν γλουτένη. Μπορεί να έχουν και ίχνη γλουτένης. Αυτά λοιπόν όλα τα προϊόντα σε κάποιους ασθενείς προκαλούν ανοσολογική διέγερση και, που λέγεται κοιλιοκάκη, μια δυσανεξία στη γλουτένη. Αυτή λοιπόν η δυσανεξία στη γλουτένη μπορεί να μας προκαλέσει διάρειες, φουσκώματα, αέρια, ανεμία, τα οποία δεν μπορούν να διαγνωστούν διαφορετικά παρά αν δεν γίνει γαστροσκόπηση και κάποιοι ορολογικοί δείκτες, κάποια αντισώματα στο αίμα. Και είναι και εντυπωσιακά τα δεδομένα που υπάρχουν και νομίζω και από την έστω μικρή μας εμπειρία, αλλά και γενικότερα παγκοσμίως, ότι τελικά αυτές έχει ανατραπεί λίγο η εικόνα της καταστροφικής νόσου που υπήρχε. Είτε όταν έχουμε λυκοβακτήριο, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ένα τεράστιο έλκος, μπορεί να έχουμε απλά λίγο ναυτία ή ερυγές. Όταν έχουμε κοιλιοκάκι, δεν σημαίνει αυτό που πιστεύουμε πολύ παλιά για τα μικρά παιδιά ότι μένουν κοντά κάνω σε καρδιάρι. Μπορεί ένα απλό φούσκωμα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να κρύβει ο πίσω κοιλιοκάκι. Δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε κοιλιοκάκι. Όχι. Δεν θέλω να το πω στον κόσμο. Με τίποτα δεν πρέπει. Αλλά πρέπει όμως να αποκλειστεί. Έτσι, να γιατί μπορεί να είναι άτυπα τα συμπτώματα. Μπορεί να είναι άτυπα, μπορεί να είναι μόνο εργαστηριακά, ορολογικά δηλαδή. Μια και κυρίως για να μην πέφτουμε και θύμα είναι και αυτό σημαντικό. Και κάποιου παρεμπορίου που υπάρχει και το φάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς να έχουμε κάνει πραγματικό ιατρικό έλεγχο. Το ότι δηλαδή προσπαθούμε να αυτοϊαθούμε μέσω όλων των εμπορικών τρίκ και του εμπορικού κυκλώματος, χωρίς να ξέρουμε αρκετή νόσο έχουμε και τελικά κάνοντας κακό και στον οργανισμό μας. Συνεπώς θέλει μια πάρα πολύ καλή γαστροεντερολογική εκτίμηση και αρκετοί ασθενείς που έχουν αυτό που λέμε παλιά, έλα μωρέ, φουσκωματάκια είναι, τελικά είτε μπορεί να κρύβουν κοιλιοκάκι, είτε σίγουρα πρέπει να αποκλειστούν αρκετά νοσήματα που μπορεί να είναι πίσω από αυτά τα απλά φουσκωματάκια. Ωραία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της γαστροσκόπησης θα πρέπει να πάρουμε βιοψίες. Ναι. Για ποιο λόγο, Μανώλη μου, πρέπει να πάρουμε βιοψίες? Για μένα, είναι απαραίτητες? Για μένα, ίσως να ακούγεται λίγο υπερβολικό, είναι διεθνώς νομίζω ζήτημα, ας πούμε, επιστημονικής διαβούλευσης. Οι τελευταίες οδηγίες νομίζω δικαιώνουν αυτή την άποψη που έχω, ειδικά από τους Αμερικάνους, που είναι και πολύ αυστηροί και είναι και πολύ φιδωλείς οτιδήποτε κρύβει έξοδο. Αλλά πέρα από τα συμπτώματα που είπαμε πριν, τα επικίνδυνα συμπτώματα, όταν μπορεί κάποιο να καταπιεί, να πονάει πολύ έντονα και να βρούμε ένα έλκος, να βρούμε ένα μόρφο, ένα πολύποδα, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα υποβληθεί ο ασθενής σε επεμβατική εξέταση, δηλαδή θα μπει κάτι στο σώμα του, και από τη στιγμή που μπορούμε να καλύψουμε πολλαπλάσιες παθογένειες, δηλαδή νόσους, σε έναν φυσιολογικό βλενογόνο, πρέπει να παίρνουμε και από όλους τους ασθενείς μας, τουλάχιστον όποιον μπορούμε να βοηθήσουμε και με προπόθεσμα. Πολλαπλές βιοψίες, δηλαδή ακόμα και από φυσιολογικό βλενογόνο, ακόμα και κοιλιοκάκι να μην υποπτευόμαστε, ακόμα και να είναι ένας απλός πόνος ή φούσκωμα στο στομάχι, αξίζει να δούμε 2-3 πράγματα. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, αν αναγνωρίσουμε κάτι παθολογικό, να πάρουμε κομματάκι να δούμε τι είναι. Αν δεν αναγνωρίσουμε τίποτα παθολογικό, να δούμε αν ο ασθενής έχει το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Τι προκαλεί το ελικοβακτηρίδιο? Δηλαδή, έρχεται ένας ασθενής ο οποίος έχει ανεμία, για παράδειγμα, έτσι. Και η ανεμία είναι πάλι μία ένδειξη για να κάνουμε γαστροσκόπηση. Αλλά δεν μπορείς πάντα με την ανεμία να πεις ότι βρήκα μια εστία, ένα έλκος, ότι από εκεί αιμορραγεί και από εκεί χάνεις το αίμα, έτσι. Αν πάρεις όμως βιοψία και βρεις ένα ελικοβακτηρίδιο, το ελικοβακτηρίδιο αυτό μπορεί να προκαλέσει, να ευθύνεται για την ανεμία. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε βιοψίες για να δούμε. Πολλαπλές βιοψίες για να δούμε αν υπάρχει αυτό το ελικοβακτηρίδιο και να το εκριζώσουμε και να βελτιώσουμε την ανεμία. Και φυσικά μετά να αποκαταστήσουμε και το σίδηρο που λείπει. Το ελικοβακτηρίδιο προκαλεί και πτώση του σιδήρου, δηλαδή χαμηλή φεριτίνη, τις αποθήκες του σιδήρου, αλλά και χαμηλή P12. Επομένως πρέπει να πάρουμε πολλαπλές βιοψίες, αν βρούμε το ελικοβακτηρίδιο να το εκριζώσουμε. Και φυσικά μετά να αναπληρώσουμε και τις αποθήκες του σιδήρου. Φυσικά αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο
σε ανθρώπους της μεγαλύτερης ηλικίας, που σημαίνει είμαστε πιο υποψιασμένοι, βλέπουμε έναν άνθρωπο 60 χρονών και εμείς ή ένας άλλος. Καλά, ναι, αν είναι και μεγαλύτερες ηλικίες, μετά έχει ένδειξη και για κολονοσκόπηση, έτσι. Θα τον στείλει να αποκλείσει μια νεοπλασία, μια αλλά σε ένα νεαρό, αυτό που πρέπει να ελέγξει, χωρίς συμπτώματα από το κατώτερο πεπτικό, αυτό που πρέπει να ελέγξει είναι λίγο αν υπάρχει σύνδρομο της απορρόφησης ή αν υπάρχει ένα ελικοβακτηρίδιο. Επομένως, μια γαστροσκόπηση. Μπορεί ουσιαστικά να βοηθηθεί ο ασθενής, γιατί είτε καλύπτω στο P12, βλέπει μεγάλη αλλαγή στη μνήμη και τα λοιπά, στην όλη διάθεσή του, στις δυνάμεις του, είτε διορθώνοντας συμπτώματα της υποφεριτινεμίας, δηλαδή ακόμα και αναμία να μην έχει χαμηλή φεριτίνη από μόνη της, νομίζω είναι σημαντικό να διορθεί. Σιδηροπενία θα τη λέγαμε, έτσι, σιδηροπενία. Και να μην χρειάζεται και βιταμίνες. Εκεί όμως που μπορεί να ωφεληθεί διπλά είναι ότι μέσα από αυτό, ακόμα και να πληρώνεται το πρόβλημα με βιταμινούλες, μέσα από αυτό βρίσκουμε ένα καρκινογόνο πρώτης τάξης του ελικοβακτηρίου του πυλωρού. Παγκοσμίως θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από τα πιο επικίνδυνα εισάξια του καπνίσματος του καρκινογόνα. Είναι μια πολύ καλή αιτία, θα έλεγα. Δεν θα έλεγα αφορμή να το ψάξουμε και να το ξεφορτωθούμε από τη ζωή μας για να μην μας προκαλέσει καρκίνο σε 75, σε 70 κτλ. Και πέρα από αυτό, μπορούμε μέσα από τη γαστροσκόπηση να δούμε και αν έχουμε και τους σύντομους απορρόφησης και να βρούμε και τι άλλο και να παρακολουθήσουμε σωστά, αγαπητέ Χρήστο. Πρέπει να δούμε λίγο και σε ποιο στάδιο έχει φτάσει ακριβώς, η βλάβη του που προκαλεί το ελικοβακτηρίδιο στα κύτταρα του στομάχου. Γιατί σύμφωνα με τον Κορέα, είναι ένας ο οποίος έχει προτείνει τα στάδια εξέλιξης του καρκίνου. Όχι Κορέατης. Κορέα τον λένε, αλλά τέλος πάντων Κορέα γράφεται. Το λέμε Κορέα για να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι μεγάλη φίγουρα, κλασική. Είναι κλασική, κλασικός γαστρεντερολόγος, ο οποίος πρότεινε ότι το ελικοβακτηρίδιο μπορεί να προκαλέσει 5 στάδια εξέλιξης στον καρκίνο του στομάχου. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο μιας φλεγμονής, μιας κοκκινίλας θα το λέγαμε, στο στομάχι. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο της ατροφίας, ατροφούνε τα κύτταρα του στομάχου. Αυτά τα δύο πρώτα στάδια, της φλεγμονής και της ατροφικής γαστρίτιδας, εάν εκριζώσουμε το ελικοβακτηρίδιο, θα επανέλθουν στην αρχική κατάσταση το στομάχι, τα κύτταρα του στομάχου και δεν χρειάζεται επανέλεγχος από εκεί και πέρα. Εάν όμως φτάσουμε στο τρίτο στάδιο που είναι το στάδιο της εντερικής μεταπλασίας, τότε από εκεί και πέρα, αυτό είναι το στάδιο χωρίς επιστροφή, δεν επιστρέφει δηλαδή το στομάχι στην προτεραιά κατάσταση, με αποτέλεσμα θα πρέπει να επανελέγχουμε σε τακτική βάση το στομάχι με γαστροσκόπηση και πολλαπλές βιοψίες για να δούμε αν εξελίσσεται. Και μετά έχουμε το τέταρτο στάδιο που είναι το στάδιο της δυσπλασίας και το πέμπτο στάδιο που είναι το στάδιο του καρκίνου του στομάχου. Και δυστυχώς μπορεί και σε νεαρούς ανθρώπους ασθενείς έχουμε βρει με εντερική μεταπλασία, δηλαδή και κάτω από 30. Βέβαια, πρέπει να το ελέγχουμε τουλάχιστον μετά τα 30-35. Αν βρούμε το ελικοβακτηρίδιο, θα πρέπει να το εκριζώσουμε και αν βρούμε εντερική μεταπλασία, θα πρέπει κάθε 2-3 χρόνια, ανάλογα με την έκθεση και την βαρύτητα, να επανελέγχουμε με μια γαστροσκόπηση και πολλαπλές βιοψίες. Να σε ρωτήσω κάτι, Μανώλη. Αν κάποιος θέλει να κάνει γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση μαζί, μερικοί ασθενείς με παίρνουν τηλέφωνο, θέλουν, είναι 50 ετών, θέλουν να κάνουν μια διερεύνηση για μια αναιμία και από το ανώτερο και από το κατώτερο πεπτικό, δηλαδή και γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Θα πρέπει να κλείσουν 2 διαφορετικά ραντεβού ή μπορεί να γίνει την ίδια μέρα ταυτόχρονα και γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Όχι, θα έλεγα ότι το να κλείσουν 2 διαφορετικά ραντεβού ίσα είναι ενάντια στον ασθενή, είναι λάθος. Βέβαια, με εξαίρεση κάποιες πολύ συγκεκριμένες και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εγώ προτείνω σε όλους τους ασθενείς να κάνουν μαζί τη διερεύνηση αυτή, με την έννοια ότι μία φορά θα χάσουν μία μέρα από τη δουλειά ή μισή μέρα από τη δουλειά, θα πάρουν την προετοιμασία, θα έρθουν και κοιμηθούν μία φορά. Έτσι. Θα πάρουν φάραμακο μία φορά, θα πάρουν όλα τα αποτελέσματα μαζί που είναι ευεργετικό. Ειδικά όταν έχουν αποκλείσει πολλές νόσους στον ασθενή, και θα είναι λιγότερο κουραστικό και σωματικά και ψυχικά για τον ασθενή. Ας πούμε σε κάποιον με συμπτώματα ανωτέρου πεπτικού, αυτά που αναλύουμε, που είναι πάνω από 50, οφείλουμε, τουλάχιστον αυτό εγώ κάνω, αρκετοί έρχονται, αρκετοί λένε θα το κάνω για 3 σε δεύτερο χρόνο να το σκεφτώ, να κάνει και την προληπτική κολοσκόπηση έτσι κι αλλιώς. Γιατί εκεί πέρα ψάχνουμε για αυτά που λέγαμε στο προηγούμενο βίντεο, θα βρούμε την αιτία του πόνου στο στομάχι της δυσφάγειας, αλλά πρέπει να δούμε αν έχει και πολύποδες που είναι εξίσου πολύ σημαντικά. Και δεν μου λες, Μανώλη. Προληπτική γαστροσκόπηση δεν υπάρχει προς το παρόν. Να το πούμε και αυτό. Προληπτική γαστροσκόπηση με την έννοια ότι όλοι θα πρέπει να υποβληθούμε σε μια γαστροσκόπηση, ναι, ασφαλώς δεν υπάρχει. Όμως, εάν κάποιος έχει συμπτώματα και έχει βρεθεί ότι υπάρχει μια εντερική μεταπλασία ή ένας ισοφάγος Μπάρετ ή κυρσή του ισοφάγου, τότε θα πρέπει να γίνει προληπτικά ένας περιοδικός επανέλεγχος. Επιβεβλημένη παρακολούθηση.
Είναι η επιβεβλημένη παρακολούθηση. Η γαστροσκόπηση πονάει τελικά? Όχι, είναι μια ανώδυνη εξέταση πλέον. Νομίζω πάντα η γαστροσκόπηση δεν είχε όλο αυτό τον μύθο τον οποίο, ο οποίος την περιέβαλα από την αρχή. Είναι μια εξέταση που πλέον με την εξέλιξη των οργάνων και της τεχνολογίας, τα οποία έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα αυτά και λεπτά, με την εξέλιξη και της γνώσης μας γύρω από την εσυνείδητη μέθη του ασθενούς, την αναισθησία ή την πλήρη μέθη του, την χρήση σε μεγάλα κέντρα και άλλων φαρμάκων, τα οποία προσφέρουν ακόμη καλύτερη καταστολή, είναι μια εξέταση η οποία δεν πονάει. Ένας ασθενής, επειδή επιλέγουν κάποιοι ασθενείς να μην κάνουν φάρμακο, τα δύο προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν είναι λίγο φούσκωμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, που είναι λίγα λεπτά μέχρι να επισκοπηθεί καλά ο πλενογόνος και να πάρθουν οι κατάλληλες βιοψίες. Αυτό το φούσκωμα φυσικά φεύγει μετά κατευθείαν, ο γιατρός τραβάει τον αέρα, οπότε δεν πρέπει να προβοδίσει ο ασθενής μας. Και είναι και η αίσθηση, μια μικρή αίσθηση ναυτίας την ώρα που εισέρχεται το όργανο, το οποίο όμως στο 99% των ασθενών οι οποίοι θα πάρουν κανονικά την καταστολή δεν καταλαβαίνουν τίποτα από όλα αυτά. Κοιμάστε, φίλες και φίλοι, δεν καταλαβαίνετε και τίποτα. Και σε ρωτάνε αν έγινε η εξέταση. Και σε ρωτάνε μετά, έγινε η εξέταση, τελειώσαμε, αφήστε με να κοιμηθώ και άλλο και κάτι τέτοια. Μην φοβάστε δηλαδή, μην αγχώνεστε για την εξέταση. Ο γιατρός δεν θέλει να σας βασανίσει. Επιλέγουμε πάντα τη μέθοδο που βοηθάει, όχι που κάνει κακό στον ασθενή. Και αν δει ότι ο ασθενής δεν είναι σε θέση να ανεχτεί την εξέταση, θα βρει κάποιον τρόπο να την κάνει ανεκτή και μόνο να κερδίσουμε έχουμε από μια εξέταση διαγνωστική και επεμβατική. Θα σας δείξουμε σε λίγο πώς είναι ένα γαστροσκόπιο, τι ακριβώς γίνεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για άλλη φορά, για ακόμα μια φορά για την φιλοξενία. Υπέροχη πρόσκληση και με τιμά πολύ εκτίμηση που δείχνει ο αξιότιμος συνάδελφος Χρήστος Ζαβός. Να το πάρουμε και λίγο ψωνίστικα. Είμαστε και στο μεγαλύτερο, να το ξαναπούμε, για να πενέψουμε τα γένεια του Χρήστου. Στο μεγαλύτερο παγκοσμίως γαστροεντερολογικό κανάλι στο YouTube. Αυτό το παγκοσμίως κάπως ακούγεται, αλλά εσείς φίλες και φίλοι του πεπτικό.gr μας αναδείξατε στο πρώτο παγκοσμίως κανάλι του πεπτικού. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνουμε τους 5.000 συνδρομητές. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Θα βοηθήσετε ακόμη περισσότερο το κανάλι, αλλά και θα βοηθηθείτε και εσείς οι ίδιοι, γιατί θα μαθαίνετε πρώτοι πότε ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα βίντεο και θα ακολουθήσουμε κι άλλα. Και μεγάλη τιμή για τη χώρα μας, νομίζω. Ότι έχει ανθρώπους οι οποίοι παράγουν πρωτιές παγκοσμίως και αυτό δείχνει και τον δρόμο και σε όλους μας πώς πρέπει να είτε στην επιστήμη τη άλλου τομεί, πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε και ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι, νομίζω, οι Έλληνες όταν κάνουμε κάτι με μεράκι. Ωραία. Σας αφήνουμε προς το παρόν από εδώ. Συνεχίζει όμως το βίντεο γιατί θα σας δείξουμε πώς είναι ένα γαστροσκόπιο. Γεια σας και θα σας δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και για του λόγου του αληθές, λοιπόν, αυτό είναι το περίφημο γαστροσκόπιο. Είναι το όργανο με το οποίο τελούνται οι ενδοσκοπήσεις ανωτέρου πεπτικού και βλέπουμε τον εσωφάγο του στομάχι και το λεπτοέντερο. Όπως βλέπετε, ο σωλήνας είναι ακριβώς σε μια μικρή ψύχα, είναι πιο λεπτός από το μικρό δάχτυλο. Εισέρχεται μέσα στο στόμα του ασθενή μέσω του υποφάρικα και μετά πάει στον εσωφάγο. Από εδώ φωτίζει τον αυλό και υπάρχει κάμερα στην οποία καταγράφεται η εικόνα. Το όργανο περίπου εισέρχεται 70 εκατοστά και μέσα από αυτό το κανάλι είναι το κανάλι που βάζουμε τη λαβίδα βιοψίες για να πάρουμε πολλαπλές βιοψίες ή να κάνουμε και διάφορες άλλες θεραπευτικές πράξεις όπως να σταματήσουμε μια αιμορραγία όπως είπαμε και πριν. Μέσα στο όργανο μπορεί να μπει νερό και αέρας ώστε να φουσκώσει το στομάχι ή να πληθεί από τυχόν υπολείμματα και μέσα από αυτούς τους κοφλίες ο ενδοσκόπος γυρνάει το όργανο ώστε να έχει μια καλή, όσο το δυνατόν πιο πλήρη περιστροφική απεικόνηση του στομάχου ή να φτάσει σε κάποιες ύποπτες βλάβες. Οι οποίες όλες κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αφού ο ασθενής είναι εξαπλωμένος στο κρεβάτι, καταγράφονται σε μια κάμερα, σε μια οθόνη που έχει απέναντι του ο ενδοσκόπος. Είναι συνεπώς μια καταγραφή ζωντανού live video μέσα από την κάμερα, την οποία την ελέγχει ο γιατρός, καταγράφει τις εικόνες από το στομάχι σας και μπορεί ανάλογα να παρεμβαίνει.